Η σκόνη του δυστυχήματος, του εγκλήματος στα Τέμπη θέλουν διακαώς κάποιοι να καθίσει. Αυτό επιδιώξανε 4 μήνες τώρα. Εμείς θα έχουμε τις σκούπες και θα σηκώνουμε συνέχεια τη σκόνη, γιατί αυτός είναι ο ρόλος μας και η υπόθεσή μας. Μάλιστα. Γι' αυτό και πήγαμε, ενοχλούμε συνέχεια την εισαγγελία, γι' αυτό ζητάμε και τα πορίσματα, γι' αυτό προσπαθούμε να είμαστε αρρωγοί στη δικαιοσύνη. Αυτά. Κύριε Κωνσταντινίδη, ο κύριος Γεννιούνιας μας είπε ότι τηλεδιοίκηση δεν υπάρχει ακόμη. Ούτε υποσχημένη μετά το δυστύχημα των Τεμπών για Ιούλιο δεν πρόκειται να λειτουργήσει. Θέλει και πιστοποίηση και αν. Σας λέει κάτι αυτό? Πριν αρκετό καιρό ανέφερα στον κύριο Μπακαΐνη ότι πρέπει θα προσπαθήσουμε να βρούμε έναν τρόπο να δημιουργήσουμε ασφαλιστικά μέτρα στο σιδηρόδρομο, διότι η επικινδυνότητα και η ανασφάλεια είναι η ίδια με αυτή που ήταν και πριν το δυστύχημα. Πιστεύω με το πόρισμα τώρα που έχουμε στα χέρια μας, που αναφέρει ρητά για όλα αυτά που δεν λειτουργούσαν, τα οποία είναι πάρα μα πάρα πολλά, και επειδή δεν έχει γίνει τίποτα και σύμφωνα με αυτά που ανέφερε και ο Κώστας Γεννιδούνιας, νομίζω ότι θα καταφέρουμε με κάποιους νομικούς να το πετύχουμε αυτό. Γιατί μόνο να σταματήσει ο σιδηρόδρομος, κάποια πράγματα θα αρχίσουν να κινήσουν να γίνουν. Και όχι αυτό που μας είπε ο Μητσοτάκης στη συνέντευξη του Χατζη Νικολάου τον Οκτώβριο, θα είναι έτοιμος ο σιδηρόδρομος. Μάλλον σε άλλη χώρα θα έρθει ο Μητσοτάκης. Έχω εδώ μπροστά μου κάποια στοιχεία του πορίσματος. Λέει, πραγματοποιήθηκε ανάκτηση των δεδομένων του καταγραφικού. Καλημέρα και στον κύριο Κοκοτσάκη, σε λίγο θα τον ακούσουμε για τα έφλεκτα. Αφού αυτό πρώτα ανοίχτηκε για να διαπιστωθεί η αποτοποθέτηση της μνήμης από την μητρική πλακέτα του μηχανήματος, αυτός ήταν και ο λόγος μη επικοινωνίας του καταγραφικού με ηλεκτρονικό υπολογιστή, όπως φαίνεται και δείχνει μία φωτό, και καταλήγει γι' αυτό. Από την ανάλυση των δεδομένων του καταγραφικού διαπιστώθηκε ότι το συγκεκριμένο καταγραφικό ήταν απενεργοποιημένο από τις 19/6/18, όταν ήταν και η τελευταία διαδικασία καταγραφής δεδομένων. Δηλαδή εδώ τσακώνονταν ο υπουργός να μας πείσει για τοπική τηλεδιοίκηση, και εδώ το σύστημα πάνω στο καταγραφής RAM είναι απενεργοποιημένο από το 2018, κύριε Κωνσταντινίδη. Ακούστε με λίγο πώς έχουν τα πράγματα. Για να φτάσει η πραγματογνωμοσύνη σε αυτό το συμπέρασμα, 2 φορές ήρθαν οι Ιταλοί για να πάρουν αυτό το μαύρο κουτί να μπορέσουν να πάρουν τα δεδομένα. Δυστυχώς δεν τα κατάφεραν. Και αναγκαστήκαν και πήγαν στην αντιπρόσωπο εταιρεία οι πραγματογνώμονες που είναι στην Αθήνα για να μπορέσει να ανοίξει το κουτί, για να καταλάβει τι έγινε. Και κατάλαβε ότι είχε αφαιρεθεί η μνήμη, γι' αυτό δεν μπορούσε να πάρουν τα στοιχεία οι Ιταλοί. Το ένα είναι αυτό. Ο κόσμος θα βγάλει τα συμπεράσματα του. Και το δεύτερο είναι ότι ακόμα και σήμερα, ότι τα τρένα από τα πιο πολλά από το 2018, επειδή δουλεύανε στα κόκκινα, δηλαδή με ρινούς ζηματοδότες, πηγαίνανε και όπου βγει, γι' αυτό απενεργοποιήσαν τα συστήματα αυτά, για να μπορούν να ταξιδεύουν. Αλλιώς θα τους έβγαζε αλάρμ και κόκκινο, δεν θα έμπαινε στις γραμμές όταν αναγνώριζε κόκκινο σηματοδότη το σύστημα αυτό. Α, ωραία. Ακόμα καλύτερα. Επειδή το λοιπόν κάνουν. Ήταν μονίμως τα κόκκινα, αναγκαστήκαν να αφαιρέσουν. Δηλαδή, δώσος πίσω από όλη την ιστορία αυτή. Δηλαδή, τα είχαν βγάλει γιατί αλλιώς θα λειτουργούσαν τροποντινά. Βεβαίως. Ως κόφτης, ως ένδειξη κόφτης. Σταμάτα. Μάλιστα. Μάλιστα. Η πραγματική ουσία από αυτό που διαβάζουμε είναι ακριβώς αυτό. Δεν μου λέτε, κύριε Κωνσταντινίδη, δεν πρέπει να εγκαλέσετε μέσω των νομικών και την εταιρεία, τη Φεροβία, για όλα αυτά? Δεν είχε λίστες επιβατών. Μας λέτε ότι απενεργοποιημένα τα συστήματα. Θα μας πει τώρα ο κύριος Κοκοτσάκης αν έχει μια εξήγηση αυτός για τις μπουκάλες στο μπαρ. Πάει, χάθηκε αυτό. Τι γίνεται εδώ? Δεν πρέπει και αυτοί να κληθούν για εξηγήσεις? Δυστυχώς λέω, έπρεπε και το σύλλογο αλλά και όλο το νομικό πλαίσιο να έρθουν πολλοί νομικοί, γιατί δεν γίνεται με τύπους ανθρώπους. Μάλιστα. Αναφέραμε και στην πρώτη συνέντευξη ότι και οι δικηγορικοί σύλλογοι έχουν συνυπευθυνότητα σε αυτή την καθυστέρηση, και οι ποινικολόγοι, οι οποίοι κοκορεύονται για κάποια πράγματα και εκφιάζουν τη δικαιοσύνη, η οποία χωρίς τη δική μας παρόντευση και πίεση δεν θα έκανε τίποτα. Γι' αυτό και
να βοηθούν σε αυτό το κομμάτι. Μπορούμε να το κάνουμε. Αυτοί που είναι μόνο στο σύλλογο. Μάλιστα. Τι αυτό το κάνουμε. Τις μηνυσίες, να τρέχουμε με τα εξώδικα, να κοιτάμε να κάνουμε ασφαλιστικά. Το οικονομικό λίγο πριν ανέφερε και κύριε. Σας χάνω, κύριε Κωνσταντινίδη, κάπου πρέπει να σταθεροποιηθείτε. Θέλω να διαβάσω ένα ακόμη σημείο του αποσπάσματος από το πόρισμα και αυτό ενδιαφέρει και τον κύριο Κοκοτσάκη. Είναι η παράγραφος 14, δειγματοληψία από Γενικό Χημείο του Κράτους και σχολιασμός αποτελεσμάτων. Λέει εδώ λοιπόν, στις 29/3/23 πραγματοποιήθηκε δειγματοληψία τόσο στον τόπο φύλαξης των συντριμμιών του δυστυχήματος, όσο και στον τόπο του δυστυχήματος από μεικτό κλιμάκιο της Χημικής Υπηρεσίας Λάρισας και της Χημικής Υπηρεσίας Θεσσαλονίκης. Αποθέσεις που υποδείχτηκαν τόσο από τους πραγματογνώμονες, όσο και από αξιωματικούς πυροσβεστικής υπηρεσίας Λάρισας. Τα δείγματα εστάλησαν όπως βλέπουμε από τα αποτελέσματα. Το έλαιο των μετασχηματιστών ήταν έλαιο σιλικόνης, πολυδιμεθυλοσιλοξάνιο, σύμφωνα με τα στοιχεία που μας χορηγήθηκαν από την Hellenic Train, που παρουσιάζονται στο παράρτημα, το οποίο έχει σημείο ανάφλεξης πάνω από τους 300 βαθμούς Κελσίου, ενώ όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται και στην έκθεση του Γενικού Χημείου του Κράτους, κατά την έκθεσή του στα έλαια σιλικόνης σε ηλεκτρική εκένωση με σπινθήρα, παρατηρείται παραγωγή αερίων όπως υδρογόνο, μεθάνιο, εθάνιο, εθένιο, ακετιλένιο, που είναι όλα εξαιρετικά έφλεκτα. Διαπιστώνουμε επίσης ότι το έλαιο σιλικόνης των μετασχηματιστών ήταν παρόν σχεδόν σε όλα τα δείγματα, γεγονός που φανερώνει πως μετά τη σύγκρουση το έλαιο δημιούργησε όντως ένα τεράστιο σπρέι που κάλυψε τα πάντα, ακόμη και το δείγμα χώματος αναφορά σε απόσταση 50 μέτρων από το σημείο του δυστυχήματος, είχε ίχνη λαδιού σιλικόνης. Από τα αποτελέσματα βλέπουμε επίσης ότι το υγρό μπαταρίων ήταν πυκνό διάλειμμα υδροξιδίου του καλίου, το οποίο θα μπορούσε να προκαλέσει δερματικά εγκάβματα και οφθαλμικές βλάβες. Μισό λεπτό, κύριε Κωνσταντινίδη. Κύριε Κοκοτσάκη, τι καταλαβαίνετε από αυτό? Καλή σας μέρα. Καλημέρα. Το διάβασα κι εγώ και το διαβάζω από τότε κάθε μέρα και προσπαθώ να συνδέσω το φαινόμενο το οποίο είδαμε με ακριβώς αυτά τα συμπεράσματα του πορίσματος. Αλλά πριν φτάσω σε αυτό, διάβασα όλο το πορίσμα και είναι ιδιαίτερα εμπεριστατωμένο και πολύ προσεκτικό. Στο κομμάτι όμως που αφορά την εξήγηση της πυρκαγιάς, τη φωτιά δηλαδή, αυτό που είδαμε όλοι σαν έκρηξη, θα έλεγα είναι εντελώς αποσπασματικό και κάνει εκτίμηση, όχι συμπέρασμα, όχι αποδεικτή διαδικασία, αλλά εκτιμά. Mm-hmm. Αυτό είναι θα έλεγα, επισφαλές όσον αφορά το συμπέρασμα. Τώρα πάνω σε αυτό το οποίο είπατε, το δείγμα του χώματος που πήραν έδειξε λάδι. Λάδι σιλικόνης. Λογικό είναι ότι υπήρχε περίσσευμα ελαίου, χύθηκε στο έδαφος και γι' αυτό υπήρχε λάδι. Λέει ότι βρήκαν λάδι και στο χώρο φύλαξης των αντικειμένων. Mm-hmm. Αυτό είναι ακόμα ένα αποδεικτικό στοιχείο ότι το λάδι δεν εξατμίστηκε, δεν έγινε σπρέι. Εκτός αν μας πούνε γιατί δεν το λένε, ότι έγινε ένα τμήμα του ελαίου, έγινε σπρέι. Και αυτό για να γίνει σπρέι, τι εννοούμε σπρέι νέφος, για να γίνει σπρέι όπως είναι και στο εμπόριο. Στο εμπόριο που κυκλοφοράει το σπρέι αυτό, το οποίο μπαίνει ακόμα και στα μαλλιά των ανθρώπων. Φανταστείτε αν ήταν αν θερμενόμενο παρήγαγε αυτά τα οποία λέει, τότε δεν θα έμενε τίποτα. Mm-hmm. Πάνω σε αυτά που διαβάσετε θα ήθελα να πω το εξής, ότι αν διαβάσει κανείς το χημικό τύπο της πολυσιλοξάνης, θα δείτε ότι δικαιώμενο ελευθερώνει διοξίδιο του θείου, διοξίδιο του άνθρακα και οξίδιο του πυρητίου. Άρα δεν απελευθερώνει υδρογόνο, μεθάνιο, εθάνιο και ακετιλένιο. Που γράφουν. Μάλιστα. Εγώ δεν είμαι χημικός, αλλά με όλους τους χημικούς που μίλησα και μου κάνει και εντύπωση γιατί δεν υπήρξε χημικός στην εξέταση αυτού του. Το χημείο του κράτους δεν έβγαλε τα συμπεράσματα αυτά. Το χημείο έβγαλε ότι στο δείγμα που του δώσαν βρήκε αυτή την ουσία. Πολύ φυσιολογικό, διότι στους μετασχηματιστές που κουβαλάνε τα τρένα υπάρχει αυτό ως ψυχτικό υλικό και υπάρχει ως ψυχτικό υλικό διότι τα τρένα δεν ξεκίνησαν πάντα να είχαν σιλικόνι ως ψυχτικό. Κατέληξαν σε αυτό τελευταία χρόνια και κατέληξαν διότι είναι ασφαλές. Από άψε φλεξιμότητος είναι μια ουσία η οποία είναι δυσφλεκτή. Από άψε κρυκτικότητος δεν κατατάσσεται σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό, δηλαδή τον Οργανισμό Ασφαλείας Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν κατατάσσεται από άποψη εκρηκτικότητας. Δηλαδή είναι κατηγορία 0.
κανένα μέτρο φύλαξη, κανένα μέτρο μεταφορά, κανένα οτιδήποτε. Δεν υπάρχει σήμανση πουθενά για αυτό το υλικό. Έτσι κι αλλιώς, εκρηκτικό μείγμα με την ανάφλεξή του με τον αέρα δεν μπορεί να δημιουργήσει, διότι αυτά που παράγει δεν είναι εκρηκτικά. Η θερμοκρασία δεν στα συμπεράσματά μας πρέπει να κυριολεκτούμε. Αναφέρει το πόρισμα πάνω από 300. Αν θα το διαβάσουμε όμως, δεν είναι πάνω από 300, είναι βέβαια, αλλά είναι 460. Πρέπει να βάλουμε ακριβώς. Διότι έχει σημασία αυτό. Αν σκεφτούμε λοιπόν ότι το λάδι, το κοινό ελαιόλαδο, αναπλέγεται σε 170-180 βαθμούς, το οποίο δεν παρουσιάζει κανένα εκρηκτικό ενδιαφέρον, φανταστείτε λοιπόν αυτό που αναπλέγεται στους 460 βαθμούς. Αυτά. Επιπλέον, κύριε Κοκοτσάκη, θυμίζω και ακούει ο κύριος Κωνσταντινίδης ότι εσείς είχατε επιμείνει για την ανάγκη ύπαρξης στοιχείων από ιατρικές εκθέσεις για το είδος των θανάτων, των θυμάτων, εγκάβματα εσωτερικά, ημί, κακώς κτλ. Αυτά δεν υπάρχουν. Ναι. Εγώ πάντα, όταν τα έλεγα αυτά, τα έλεγα διότι το φαινόμενο το οποίο είδαμε, διότι δεν πήγα στο σημείο ώστε να έχω και εγώ δικά μου συμπεράσματα εξόψεως, μας φάνηκε ότι υπήρχε ανάμειξη ενός έφλεκτου αερίου, υγρού αερίου, αερίου δηλαδή υποπίεση, το οποίο κάποια πλάσματα του δευτερολέπτου, κάποιος, αν υπήρχε αυτό, κάποιος άνθρωπος ζωντανός θα είχε εισπνοή. Εφόσον λοιπόν είχε εισπνοή, άρα στο εσωτερικό του ή στο λάριγκά του ή στο πνευμόνια του θα είχε τα υπολείμματα αυτά ως καύση πλέον. Τις περισσότερες των περιπτώσεων που είχαμε τέτοια περιστατικά εμείς κατά τη διάρκεια της θητείας μου, η πραγματογνωμοσύνη ιατρική μας έλυνε το πρόβλημα στους πολυεγκαυματίες, στους θανούς, και έχει σημασία αυτό για να ξέρουμε αν ο άνθρωπος αυτός, όποιος είναι αυτός, κάει και εξαιτίας της φωτιάς ή από τη φωτιά. Μάλιστα. Έχει πολύ μεγάλη σημασία. Γιατί να βοηθήσω λίγο στην απάντηση, κύριε Σταθμίδη. Ναι, κύριε Κωνσταντινίδη. Γι' αυτό περιμένουμε το πόρισμα της πυροσβεστικής, η οποία έχει καθυστερήσει, είπαμε, γιατί τη ζήτησε πάρα πολλά τεχνικά χαρακτηριστικά ο κύριος Μπακαΐνης, αλλά ακόμα δεν έχει έρθει, παρόλο που έχουν περάσει 120 μέρες. Η οποία θα διαφώτιζε και θα έριχνε κάποιες αλήθειες πάνω σε αυτό το θέμα που αναφέρουμε. Και για τα τι χημικά μπορεί να ήταν αυτά που κάνανε. Και τι χημικό μηχανικό, δεν ξέρω πώς θα είναι το πόρισμα της πυροσβεστικής, το οποίο το αναμένουμε από ώρα σε ώρα. Το λέω εδώ και πολύ καιρό στον κύριο Μπακαΐνη, αλλά δυστυχώς δεν έχουμε ακόμα μια σοβαρή απάντηση. Μπορώ να πω κάτι σε αυτό? Βεβαίως. Από ό,τι είδα, η Επιτροπή των Πραγματογνωμών είναι η δικαστική επιτροπή. Που σημαίνει ότι ορίζει από τον ανακριτή. Ο ανακριτής είχε την ευχέρεια να ορίσει μαζί με τους δύο αυτούς ανθρώπους, και το χημικό που είπα προηγουμένως, αλλά όχι και τον ειδικό πραγματογνώμονα σε θέματα πυρκαγιάς. Η πυροσβεστική υπηρεσία σε αυτή την περίπτωση αυτεπαγγέλτως δεν ενεργεί από την ώρα που ενεργεί ο εισαγγελέας. Άρα λοιπόν, εάν ισχύει αυτό το οποίο λέει ο κ. Κωνσταντινίδης, έχει δώσει εντολή τη διερεύνηση της αιτίας έναρξης φωτιάς και άλλα τυχόν ερωτήματα. Έχω λοιπόν μία απορία. Εάν όντως είναι έτσι, γιατί έχω μία επιφύλαξη, η πυροσβεστική υπηρεσία εκκρεμεί να δώσει το πόρισμά της. Αν λοιπόν είναι έτσι και δώσει πόρισμα που δεν είναι αυτό το οποίο λέει η Επιτροπή Δικαστική, καταλαβαίνετε τι εμπλοκή θα έχουμε. Γι' αυτό το βλέπω λίγο τραβηγμένο. Αυτοί δεν είχαν κανένα λόγο να ασχοληθούν. Δεν έπρεπε, ήταν ανεπίτρεπτο το οποίο έκαναν. Αν υπάρχει, έχει διαταχθεί έρευνα για την αιτία της φωτιάς από την αρμόδια υπηρεσία με ορισμό ειδικού πραγματογνώμονα σε θέματα πυρκαγιάς, και οι δύο αυτοί επιστήμονες έβγαλαν πόρισμα, το οποίο πολύ πρόχειρα βέβαια σε σχέση με το υπόλοιπο πόρισμα, μία σελίδα και αυτή κακογραμμένη, τότε υπάρχει μεγάλο πρόβλημα, θα έλεγα, και του ιδίου του πορίσματος, αν αύριο μεθαύριο η πυροσβεστική υπηρεσία πει κάτι διαφορετικό από αυτό το οποίο έχουν. Εκτός αν ήθελαν, ξέρω εγώ, να προλάβουν. Πάντως, κύριε Κοκοτσάκη, να τα ακούσει και ο κύριος Κωνσταντινίδης, εδώ έχω επίμονα από ανθρώπους που χρησιμοποιούν το τρένο στην ίδια γραμμή, επίμονα πώς είχε εξαφανιστεί η ιστορία των φιαλών εγρεαερίου της εταιρείας Catering, μου έχουν και το όνομα της εταιρείας, που υπήρχαν στο μπαρ. Ενώ αρχικώς αυτό ανακοινώθηκε, μετά αποτραβήχτηκε ο εκπρόσωπος πυροσβεστικής και οι εικόνες και οι φωτογραφίες χάθηκαν, εξαφανίστηκαν. Δεν υπάρχει όμως καθόλου κουβέντα. Δεν θα έπρεπε να γίνεται κουβέντα, κύριε Κοκοτσάκη, διότι εδώ έχω επιβάτες που μου λένε: σας έχω ενημερώσει ξανά και ξανά για τις φιάλες εγρεαερίου της εταιρείας Catering Tade,
κανείς δεν αναφέρει και δεν μιλάει για την εταιρεία αυτή και την εμπλοκή της στο μπαρ. Για τους ακροατές σας, για όλους εμάς, θα ξαναπώ την ιδιότητα του υγρού αερίου. Το υγρό αέριο είναι πιεσμένο. Το παίρνουμε, δηλαδή το πιέζουμε και το βάζουμε σε ένα δοχείο, σε ένα χαλίβδινο δοχείο. Η συνθήκη την οποία υπογράφουμε μαζί του είναι ότι δεν θα το αφήσουμε ποτέ ελεύθερο. Ή τουλάχιστον δεν θα αμφιθεί ελεύθερο σε μεγάλη ποσότητα. Το μεγάλη ποσότητα είναι σχετικό. Ακόμα και 3-4 κιλά για το αέριο είναι πολύ μεγάλη ποσότητα. Θα πω μόνο ότι όταν αυτή η συνθήκη χαλάσει, η διαραγή, σπάσει δηλαδή και φύγει και διαφύγει, η ταχύτητα καύση του όταν βρεθεί σε περιβάλλον σπινθήρων, όπως είχαμε την περίπτωση του τρένου, είναι 450 μέτρα το δευτερόλεπτο. Αυτή είναι η ταχύτητα καύση. Ένα φλας ελαίου, δύσφλεκτου ελαίου, δεν έχει τέτοια ταχύτητα καύση, ακόμα και αν είναι σε μορφή σπρέι, που δεν προλαβαίνει να εξατμιστεί για να γίνει. Δεν έχει συνθήκη δηλαδή απότομης εξαέρωσης, όπως έχει το αέριο. Το υγρό αέριο, με το που έρθει σε επαφή με το περιβάλλον, κατευθείαν γίνεται με τον αέρα εκρηκτικό μείγμα και αν έρχεται με την ταχύτητα καύση 450 μέτρα το δευτερόλεπτο. Τώρα η απορία μου και εμένα είναι ίδια, ενώ όλοι ακούσαμε τον εκπρόσωπο της πυροσβεστικής υπηρεσίας να μιλάει για την ανέβρεση τεχνοδοχείων. Στη συνέχεια απεσύρθηκε αυτός και το συμπέρασμα αυτό. Και περιμένουμε τώρα να δούμε αν όντως υπάρχει αυτό το πόρισμα από την πυροσβεστική υπηρεσία, αν αυτό έχει καταγραφεί. Κύριε Κωνσταντινίδη, επειδή σωστά με διορθώσατε, εκπροσωπείτε και ανθρώπους και συγγενείς όχι μόνο των νεκρών αλλά και των θυμάτων που έχουν τραυματιστεί. Υπήρξε μια συζήτηση για το αν το μπαρ λειτουργούσε με φιάλες υγραερίου. Μπορέσατε να βρείτε που, βεβαίως δεν είναι εύκολο, να βρείτε... Προσπαθούμε να βρούμε για ποιο λόγο γίνανε τα εγκάβματα, γιατί και στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου που έχουν πάει κάποιοι οι οποίοι τραυματίστηκαν και προσπαθούμε να πάρουμε και κάποια πορίσματα και ιατρικές γνωματεύσεις από εκεί πέρα, μπας και μπορέσουμε να συντάξουμε κάποιο εγχειρίδιο που θα μας δώσει κάποιες απαντήσεις. Μάλιστα. Έχει περιέλθει σε υπόψη σας, σε γνώση σας η πληροφορία ότι αυτά τα μπαρ λειτουργούσαν... Δεν το γνωρίζω αυτό. Κάποια στιγμή άκουσα... Οι οποίες μείνανε άδεικτες, δηλαδή δεν ρηγματώσανε. Αυτό άκουσα κάποια στιγμή εγώ. Δεν θα μείνω σε αυτό όμως. Θα μείνω λίγο στο ότι το θέμα που το ανέφερε υπεκφυγός ο κ. Κοκοτσάκης, ότι σίγουρα υπάρχει ένας δόλος και μια συγκάλυψη πίσω από το έγκλημα στα Τέμπη, είναι δεδομένο. Καταρχάς, αυτό που διαβάσατε το πρώτο, ότι η δειγματοληψία έγινε ένα μήνα μετά το έγκλημα των Τεμπών, για να πάνε οι πραγματογνώμονες να πάρουν, ενώ ήταν αμελητοί έπρεπε να πάνε εκεί πέρα να πάρουν βλήματα και από το, και από τα βαγόνια από μέσα και από το έδαφος. Παρ' όλα αυτά και έγινε σκαφή του έδαφος περίπου μισό μέτρο και έγινε μπάζωμα του χώρου με κάποιο ειδικό που δεν ξέρουμε και δεν ξέρουμε και ποιος το έκανε κιόλας. Κύριε Κοκοτσάκη... Χριστό, μου επιτρέπεις, Χριστό, κύριε Γιώργο. Θέλω εδώ την... αναφέρει το πόρισμα και έπρεπε οι δύο επιστήμονες αυτό να είναι ρητός να έχουν αναφέρει ότι η χρονική απόσταση μεταξύ της λήψης εξέτασης πραγματογνωμοσύνης ή της λήψης των δειγμάτων είναι ικανή, έπρεπε να το αναφέρουν, είναι ικανή για να αλλοιώσει το στοιχείο και το συμπέρασμά τους. Και σε μια περιοχή η οποία πιθανόν δεν ήταν και φυλασσόμενη. Δεν υπονοώ οτιδήποτε, δεν το αναφέρουν. Δεν μου λέτε, κύριε Κοκοτσάκη, τώρα γιατί έμπειρος είστε σε τέτοια ζητήματα. Ισχύει αυτό που λέει ο κύριος Κωνσταντίνης, ότι κανονικά και με την τέτοια προβολή και δημοσιότητα που είχε πάρει το θέμα, θα έπρεπε αμελητή να ληφθούν τα δείγματα και όχι να περάσει ένας μήνας. Να σας πω κάτι. Εγώ στην καριέρα μου, ο πρώτος άνθρωπος που πήγαινε στον τόπο ενός μεγάλου συμβάντος ήταν ο ειδικός πραγματογνώμος. Μάλιστα. Ο πρώτος άνθρωπος. Μάλιστα. Γιατί πρέπει, γι' αυτό λέγεται πραγματογνώμος. Εξετάζει τα πράγματα. Αν δεν μπορέσει να εξετάσει τα πράγματα, τι εξετάζει. Οι άνθρωποι αυτοί έπρεπε να αναφέρουν τη δυσκολία έκδοσης τέτοιου είδους συμπεράσματος όταν υπήρχε αυτή η χρονική απόσταση και όταν και τα αντικείμενα είχαν μετακινηθεί από το σημείο. Στο πόρισμά τους, παράδειγμα, δεν αναφέρω αν έχουμε τύξεις υλικών, δηλαδή αν έχουμε τύξεις μεταλλικών στοιχείων ή αν έχουμε μόνο στρεβλώσεις έχουμε και τύξεις. Γιατί αν έχουμε τύξεις υλικών κατασκευής των τρένων, δηλαδή σίδηρου, θα έχουμε και την έβρεση θερμοκρασίας. Και προφανώς το ελαίο δεν κάνει το ελαίο αυτό τέτοιου είδους θερμοκρασίας να αλλοιώσει και το σίδερο 1200 και 1400 βαθμών, και ούτε τα πλαστικά και τα πολυμερή που αναφέρονται μέσα
τα ακαιώμενα παράγωγα πετρελαίου δεν αναπτύσσουν τέτοιου είδους θερμοκρασίες. Κύριε Κωνσταντινίδη, μια τελευταία κουβέντα θα ήθελα από εσάς, γιατί καταλαβαίνουμε εδώ ότι όλα γίνονται με έναν τρόπο για να γίνονται. Συμπληρώνω στον κύριο Κοκοτσάκη ότι όσον αφορά το κομμάτι της ιατροδικαστικής, μας έχουν αναφέρει οι γιατροί ότι οι βαθμοί που κατέκαψαν τα κορμιά των ανθρώπων μας έχουν ξεπεράσει τους 1200 βαθμούς ακαριέα. Οπότε το ένα πόρισμα με την άλλη γνωμάτευση δεν έρχονται καθόλου κοντά. Και πρέπει κάποιος να μας τα διευκρινίσει. Θα είναι το πόρισμα της πυροσβεστικής, θα είναι ο χημικός μηχανικός που έχουμε θα το περιγράψει ή το έχουν καταγράψει. Σας το έχουν περιγράψει ή το έχουν καταγράψει. Νομίζω ότι μπορούμε να το πάρουμε και γράφος. Πρέπει να το πάρετε. Γιατί, ναι, κύριε Κοκοτσάκη, επιμένετε σε αυτό? Γιατί επιμένω πάρα πολύ. Επιμένω ότι η ιατρική πραγματογνωμοσύνη είναι αυτή που θα λύσει το γρίφο. Εάν το πάρουν γραπτός, είναι φανερό ότι η θερμοκρασία και αυτό που είπε, αν έχουμε επιφανειακή εξάπλωση ή ολοσχερή καύση, δηλαδή ένα σώμα που γίνεται κάρβουνο. Εξαϊλώθηκαν τα πτώματα. Εντάξει. Το είπε, δεν μπορώ να προσθέσω κάτι, κύριε Σαχίνη. Δεν μπορεί αυτό το οποίο περιγράφει το πόρισμα να κάνει τέτοια. Συγγνώμη, το πήραμε στα φέρετρά μας. Είμαι σίγουρος γι' αυτό. Γι' αυτό δεν επιμένω πήραμε, και, επιμένω και κομμάτια, να σας πω την αλήθεια. Δέχομαι και τη βάσανο των όσων λέω. Εντάξει. Τι εννοείτε, κύριε Κοκοτσάκη, θέλω να το ξεκαθαρίσετε στους μη ειδήμονες. Εάν λοιπόν το πάρουν και εγγράφος, που έτσι είναι, το πήραμε λέει στα φέρετρά μας, λέει ο κύριος Κωνσταντινίδης, αλλά αν το πάρουν και εγγράφος, τι σημαίνει πρακτικά αυτό? Κοιτάξτε, θα το κάνω πάλι και οι ακροατές σας, οι οποίοι είναι πιστοί, θα το θυμούνται. Είχε παρουσιαστεί μια εκδοχή ότι υπήρχε το λεγόμενο ηλεκτρικό τόξο. Προσπαθήσαμε και μέσω εσάς να αποδομήσουμε αυτή την εξέλιξη, διότι το ηλεκτρικό τόξο θα μας είχε δώσει άλλου είδους φαινόμενο. Αυτό εγκαταλείφθηκε και κατέληξε να είναι ηλεκτρική εκένωση. Η ηλεκτρική εκένωση είναι μια λάμψη που κάνει ένας αργός όταν φύγει από τη θέση. Είναι αυτό που μας έδωσε το σφινχτήρα. Εάν λοιπόν έχουμε το χαρακτηρισμό εξαέρωση, ναι, ή εξαήλωση ανθρώπων, ναι, τότε έχουμε θερμοκρασίες οι οποίες είναι ικανές, και θερμοκρασία και χρόνο, που εγώ το θεωρώ πάρα πολύ δύσκολο. Να έχουμε εξαφάνιση ανθρώπων, αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο. Το ηλεκτρικό τόξο θα μπορούσε να το κάνει αυτό. Αλλά δεν θα εξαφάνιζε έναν και θα άφηνε τον διπλανό του. Το ηλεκτρικό τόξο με θερμοκρασία 19.000 βαθμών, που έχει γίνει τα 25.000 βολτ τάση, θα μπορούσε να το κάνει. Εάν είχαμε όμως εξαφανισμένους 10-15 ανθρώπους και δεν τους βρίσκαμε, ναι, αυτό ήταν. Εάν όμως έχουμε ισχυρά εγκάβματα, τότε έχουμε ένα κάψιμο υλικό, το οποίο απλώνεται πάνω στο σώμα του ανθρώπου, το καίει σε βάθος, σε διάρκεια και σε πολύ μεγάλη θερμοκρασία. Αυτό δεν μπορεί να είναι το λάδι σιλικών. Μπορεί να είναι φιάλη υγραερίου. Εγώ, η φιάλη υγραερίου από μόνη της δεν το κάνει. Όχι, το υγραερίο μπορεί να το κάνει. Όχι από μόνη της, εντάξει, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Μπορεί να είναι το υγραερίο. Το υγραερίο μπορεί να το κάνει. Μάλιστα. Δεν κάνει μόνο επιφανειακή εξάπλωση φωτιάς, γιατί αναφλέγεται τα πάντα με την πολύ υψηλή θερμοκρασία την οποία κουβαλάει μαζί. Μάλιστα. Κύριε Κωνσταντινίδη, μια τελευταία κουβέντα. Να κλείσω. Η τελευταία κουβέντα που είπα και με τον κύριο Μπακαΐνη και με τον κύριο Δασκαλόπουλο, ο οποίος συνταξιοδότης δίθηκε από σήμερα, ήταν το εξής. Ότι εδώ και 110 μέρες, γιατί τότε ήταν η ημερομηνία που βρεθήκαμε, μας έχουν κάνει ερευνητές, νομικούς, και δεν ξέρω τι άλλο για να μπορέσουν να τους δώσουμε στοιχεία για να κάνει η δικαιοσύνη το. Αυτό για μένα δεν είναι σωστό. Η δουλειά μας δεν είναι αυτή. Η δουλειά μας είναι να πενθούμε τους νεκρούς μας, να βοηθήσουμε, ναι, με το κομμάτι της δικαιοσύνης, τα άλλα αφορούν αυτούς. Αν θέλουν λοιπόν να λέγονται λειτουργοί, θα πρέπει να κάνουν τη δουλειά τους όπως πρέπει. Και αυτοί, και οι δικηγορικοί σύλλογοι, και οι δικηγορικοί από πίσω. Το ξαναλέω για πολλωστή φορά. Εγώ δεν μπορώ να διαφωνήσω. Σας ευχαριστώ. Θα τα ξαναπούμε, κύριε Κωνσταντινίδη. Κύριε Κοκοτσάκη, μείνετε λίγο. Δεν μπορώ να διαφωνήσω με αυτό που λέει ο άνθρωπος χαροκαμένος. Όντας, με συγχωρείτε δηλαδή, και όλα αυτά η προθυμία δικηγορικών συλλόγων, ποινικολόγων, τις πρώτες μέρες πάνε περίπατο. Έχω καταλάβει και έχουμε καταλάβει τι γίνεται εδώ. Οι άνθρωποι πάνε ξυπόλυτοι στα αγκάθια και κάποιοι εθελοντικά τους βοηθάνε. Αυτό συμβαίνει. Κύριε Κοκοτσάκη, καταλαβαίνετε τι γίνεται εδώ? Ναι, θέλω να πω ότι ένα ατύχημα το οποίο δυστυχώς έγινε πολιτικό θέμα ήταν μοιραίο ότι δεν μπορεί να εξελιχθεί. Τι εννοείτε?
Σαφές είναι αυτό που λέω. Ένα θέμα θα έπρεπε να εξεταστεί όπως είναι σε όλο τον προηγούμενο κόσμο. Θα έπρεπε να υπάρχει αρμόδια επιτροπή που θα ήταν μόνιμη πραγματογνωμών μεγάλων ατυχημάτων για να μπορέσει αυτή που υπάρχει αλλά δεν υπάρχει για να έχουμε σήμερα και να αντιμετωπιστεί το θέμα με την πραγματική του έννοια. Τι μας ενδιαφέρει, ποιος ήταν υπεύθυνος, ποιος ήταν υπεύθυνος, να πάει κατηγορούμενο. Εμείς η προσπάθεια που κάνουμε στην Ελλάδα είναι πώς δεν θα γίνει. Φασκελοκουκούλωστα δηλαδή. Αυτό καταλαβαίνω εγώ. Μάλιστα. Κύριε Κοκοτσάκη, θέλω να σας ευχαριστήσω για μια φορά ακόμη για την πολύτιμη συμβολή και μας ξεκαθαρίσατε και κάτι που είναι καθοριστικό. Λέτε ότι αν υπάρχει και εγγράφος αυτή η περιγραφή για τους νεκρούς, τότε κάποιος πρέπει να εσκύψει πολύ σοβαρά στα δεδομένα. Αυτό καταλαβαίνω εγώ. Επιμένω, αλλά δεν πιστεύω ότι θα υπάρξει. Μπορεί να το λένε, αλλά δεν θα το γράψω.